Και να αλλάξουμε τώρα θέμα. Άγριες συμπλοκές μεταξύ μεταναστών έγιναν χθες το βράδυ στο ΤΕΚ Βοντό. Η αστυνομία έκανε προσαγωγές 100 ατόμων από το χώρο της συμπλοκής, ενώ αποκαλυπτικά είναι τα βίντεο και οι μαρτυρίες για την κατάσταση στο χώρο που φιλοξενούνται οι μετανάστες. Είναι μία από τις αλλεπάλληλες συμπλοκές μεταξύ μεταναστών στο ΤΕΚ Βοντό. Μόλις χθες το βράδυ, συγκρούσεις μεταξύ Μαροκινών, Αφγανών και Αλγερινών έγιναν ακόμη πιο σκληρές, με αποτέλεσμα να επέμβει το πρωί η αστυνομία, η οποία έκανε 100 προσαγωγές. Η κατάσταση φαίνεται ότι έχει ξεφύγει πλέον από κάθε έλεγχο. Οι εικόνες που κατέγραψαν οι μετανάστες με τα κινητά τους τηλέφωνα στο εσωτερικό του σταδίου δείχνουν τις απαράδεκτες συνθήκες διαβίωσής τους, τα σκουπίδια που έχουν αφήσει σε πολλά σημεία, αλλά και το γεγονός ότι αυτή η κατάσταση είναι αδύνατον πλέον να συνεχιστεί. Δεν είμαστε έτοιμοι για τέτοια ρεύματα, και αν αυτό δεν γίνει αντιληπτό αμέσως, τότε θα δημιουργηθούν κακές συνθήκες, ακόμα χειρότερες από αυτές που βλέπουμε. Στο ελληνικό η κατάσταση δεν διαφέρει. Εδώ οι καταστροφές είναι εμφανέστατες, όπως βλέπετε στις φωτογραφίες του Βήμα Online.